Θα συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο του Εθνικού Κήρυκα, τον κύριο Χριστόδουλο Αθανασάτο. Κύριε Αθανασάτε, καλησπέρα από Ηράκλειο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη στην όμορφη Κρήτη. Βρίσκεται και ο συνάδελφος, ο Σταύρος Μουντουφάρης, που καταγράφει το ρεπορτάζ των Αμερικανικών εκλογών. Συνεχίζεται η καταμέτρηση, σωστά κύριε Αθανασάτε, με ένα προβάδισμα Biden. Προβάδισμα Biden στην ουσία, εάν θεωρήσουμε ότι έχει το 11 εκλέκτορες της Αριζόνα ο κύριος Biden, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό, είναι στους 264 εκλέκτορες και χρειάζεται άλλους 6, δηλαδή ουσιαστικά χρειάζεται την Νεβάδα ακόμα για να φτάσει στους 270. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ πιθανό με βάση τη σημερινή ροή καταμέτρησης ο κύριος Biden μέχρι αύριο να έχει περάσει μπροστά στην Πενσιλβάνια που είναι 20 εκλέκτορες, ενώ στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται και η Τζόρτζια με 6 εκλέκτορες. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα με την Αριζόνα, καθώς είναι εκτός από το Associated Press και το Fox News, το USA Today και συγκεκριμένα άλλα μέσα ενημέρωσης, κάποια άλλα όπως το New York Times αλλά και το NBC δεν την υπολογίζουν προς το παρόν για σίγουρη στον κύριο Biden, και έχει προκύψει ένα θέμα που αφορά σε ένα λάθος που είχε γίνει με το ποσοστό ενσωμάτωση των εκλογικών τμήματων σε προηγούμενη φάση. Αυτό σημαίνει ότι η Αριζόνα ενδεχομένως να αποδειχθεί πιο αμφίρροπη από ό,τι νομίζουμε και να μην αποκλείεται τις επόμενες ώρες να έχουμε ακόμη και το Fox News ή το Associated Press να αναιρούν προσωρινά, θα το δούμε, την παραχώρηση, την αναγνώριση μάλλον αυτών των 11 εκλεκτόρων στο Τζο Μπάιντεν. Σε κάθε περίπτωση, η ροή όπως είναι τώρα δείχνει ότι μέχρι την Παρασκευή ενδεχομένως ο Τζο Μπάιντεν θα έχει από 270 και πάνω για να αναδειχθεί πρόεδρος. Η συνέχεια όμως σίγουρα θα δοθεί στα δικαστήρια, όπου η καμπάνια Τραμπ θα έχει σε πρώτη φάση μία επανακαταμέτρηση στο Wisconsin, την οποία την επιτρέπει ο νόμος, ο πολιτιακός νόμος του Wisconsin για πιο άμεσα, καθώς η διαφορά είναι από μία ποσοστία μονάδα και κάτω, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 0,7, ενώ θα προσβάλλει συγκεκριμένη διαδικασία για Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν και πολύ πιθανόν Τζόρτζια, ανεξαρτήτως εάν το ισχυρό προβάδισμα που έχει αυτή τη στιγμή παραμείνει μέχρι το τέλος. Να σας ρωτήσω κάτι όσον αφορά στην Αριζόνα. Υπάρχει μια πληροφορία η οποία μεταδίδεται από ξένα μέσα ενημέρωσης και αναφέρει ότι σταμάτησε η διαδικασία της καταμέτρησης εξαιτίας της πολιορκίας από οπλισμένους οπαδούς του Τραμπ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ακριβώς, υπάρχουν αντιδράσεις από ψηφοφόρους του Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω αντιδράσεις και σε άλλες πολιτείες. Υπάρχει αναβρασμός, αμφισβητείται ευθέως η διαδικασία στο Μίσιγκαν, αμφισβητείται η διαδικασία στο Wisconsin. Το Wisconsin που ουσιαστικά άλλαξε όλο το momentum της διαδικασίας όταν πέρασε από το προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν και εν τέλει με βάση αυτή τη σημερινή καταμέτρηση το έχει κερδίσει. Είναι εντάσεις οποίες θα δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί και ο κύριος Τραμπ ο ίδιος έχει δώσει το σύνθημα μέσω αναρτήσεών του να σταματήσει σε κάποιες πολιτείες η καταμέτρηση, ενώ η καμπάνια του με τον δικηγόρο τον κύριο Τζουλιάνι έχει ήδη μεταβεί στην Πενσιλβένια και έχει προχωρήσει σε νομικές κινήσεις προκειμένου να σταματήσουν διαδικασίες, και σε δεύτερη φάση θα ζητήσει να ακυρωθούν όλες οι ψήφοι που ήρθαν μετά την ημερομηνία των εκλογών. Άρα μπορεί να μην έχουμε ούτε αύριο αποτέλεσμα ώρα Ελλάδας δηλαδή? Αποτέλεσμα κάποια στιγμή ότι θα αναγνωριστεί ο Τζο Μπάιντεν πρόεδρος θα έχουμε. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εκεί και πέρα και αν οι νομικές διαδικασίες θα δώσουν θεσμικό πάτημα για να ανατραπεί αυτό στις επόμενες εβδομάδες. Κύριε Αθανασάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ.